Βλέπεις, πώς φαίνεται. Κατακαλώνα. Είναι κόκκινη η μύτη μου. Όχι για να ανεβάσεις. Όχι, δεν θα ανεβάσω. Μα δεν θα ανεβάσω, λες και δεν θα ανεβάσω, σου λέω. Για μας τι θέλω. Πόσο στοίχημα θα την ανεβάσει. Κατέβασε λίγο το πηγούνι σου. Είμαστε έτοιμες με τα φώτα μπροστά να κάνουμε ένα γύρισμα για την εκπομπή της. Είναι τα... Σταρ. Σταρ, κρατερός κατσούλι. Έκανε γύρισμα για μια εκπομπή. Εντάξει, άντε, γεια. Περίμενε, παιδί μου, να βρω που είναι το φως το κανονικό. Εντάξει, είμαστε. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Ποιο δυνατά. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Τέλεια. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει αυτή η ζωή. Έχουμε σήμερα... Πες ποια είσαι. Εγώ είμαι η Μπέση Αργυράκη. Είμαι η κόρη της Ευελίνας Νικόλιζα. Όλο λάθος κάνω, ρε γαμώ. Έλα, είναι περίεργο σαν. Λέω, η κόρη μου, ρε, καλά και καλά αδερφή μου. Αλλά και κόρη μου πολύ πάει. Όχι, η κόρη σου είναι στα αλήθεια. Παιδιά, πάρτε μου το κρασάκι. Εν τω μεταξύ, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό είναι ότι νιστάζουμε και οι δύο πάρα πολύ. Δεν είναι αργά η ώρα, είναι 7 και 25 το απόγευμα. Αλλά έχουμε σηκωθεί από πολύ νωρίς. Ναι, και νιστάζουμε φοβερά. Και αντί να φτιάξουμε από ένα καφέ να έρχομαι να καταλαβαίνετε, η μαμά μου πίνει κρασί και εγώ τσάι. Θέλω να ολοκληρώσω την ευτυχία μου, όντας με την κορούλα μου. Ούσα. Ούσα με την κορούλα μου στο σπίτι της και... Α, εσύ το λες όντας και το έλεγα λάθος τόσα χρόνια. Και εγώ πέρσι το διόρθωσα αυτό. Μία συνδρομήτρια μου το έγραψε. Μήπως είναι και όντας και ούσα. Όχι, όντας είναι όταν είσαι άντρας. Ούσα είναι όταν είσαι γυναίκα. Και το έλεγες εσύ λάθος, μου μεταλαμπάδευσες αυτή τη γνώση τη λανθασμένη. Και εγώ πέρσι έμαθα το σωστό. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ ήθελα να πιω ένα κρασάκι να ολοκλήρωσω την ευτυχία μου με την κορούλα μου. Λες στα μέσα να σε αφήσω να μιλάς μόνη σου. Αν ακούσω ένα χαλιτό. Θα διακόψουμε. Στην υγειά μας και πάλι. Έσω ότι δεν είναι διακρού. Δεν είναι διακρού. Σπάνια πίνω. Γι' αυτό ίσως και ζαλίζομαι εύκολα, έτσι. Αλλά πολύ μπορεί να μου προσφέρει λίγο κρασάκι. Θέλω να τη πω όχι. Να την προσβάλλω. Όχι. Όχι, δεν σε πίεσα. Σου είπα τι θέλεις να πιεις. Θέλεις καφέ, θες τσάι, θες κρασί, θες κοκακόλα. Ένα κρασάκι κιόλας από κάτω. Και νιώθω άβολα, λέω, και έχει κάτσει όλο επάνω στο πόδι. Γιατί όποτε έχουμε καλεσμένο, θέλει να τον αισθάνεται. Εντάξει, λοιπόν. Παιδί μου, εσύ. Σήμερα, λοιπόν, μας στείλατε τα ερωτικά σας δράματα και τα σκυρτήματά σας και τα προβλήματά σας και αυτά στα οποία θέλετε να βρείτε κάποια λύση. Αλλά δεν βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, και λέτε, ποιος θα ξέρει να με βοηθήσει σε αυτό μου το πρόβλημα. Εμείς, φυσικά. Οπωσδήποτε. Χαμογέλα να δείξουμε πιστικές. Εμείς θα σας τα λύσουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σας πούμε μια λύση. Τώρα από εκεί και πέρα, να ξέρετε σε γενικές γραμμές, και αυτό θα είναι ο τίτλος αυτή τη φορά που θα επαναλαμβάνω. Για πες το. Ότι αν δεν κάνει το πράγμα τον κύκλο του, δεν παγκιστρώνεστε από αυτό να φύγετε. Πρέπει το κάθε τι, όσο και λάθος να είναι, να κάνει τον κύκλο του. Την προηγούμενη φορά που στείλατε τα ερωτικά σας δράματα και σας απαντήσαμε, η μαμά μου έλεγε συνέχεια ότι αυτό είναι μια νοσηρή κατάσταση και μια νοσηρή κατάσταση. Ήταν όλα νοσηρές καταστάσεις. Και μου στείλε μια κοπέλα σήμερα που τους είπα κάντε μου ερωτήσεις, ότι να ξέρεις ότι όντως σας είχα στείλει μήνυμα. Ήταν όντως νοσηρή η κατάστασή μου και η μαμά σου μου το είπε και χώρισα μετά από τόσα χρόνια. Και ότι είναι πολύ ωραία τώρα και έχει ξεκινήσει καινούργια ζωή. Οπότε ή έφτιαξες μια ζωή ή την κατέστρεψες, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Σου εύχομαι αυτή τη φορά να έχεις πέσει Διάνα και να είσαι μια χαρά με το αγόρι σου. Το κάνεις σε slow motion το παιδί. Μάλιστα. Σαν το Βασκόπουλο. Ξεκινάω ερώτηση πρώτη. Θα απαντάς εσύ και εγώ θα επεμβαίνω αν χρειαστεί. Επειδή νιστάζεις εσύ, μου πάρεις σε μένα όλα. Εγώ λίγο θα γύρω εδώ. Λοιπόν. Μήπως θες να διαβάζω και όλα, επειδή είμαι οπτικός τύπος. Έχεις φέρει τα γυαλιά σου. Να ενδώσω σε αποθυμένο, ενώ είμαι ήδη σε πεντάχρονο ή θεωρώ τοξική σχέση. Μόνο και μόνο ότι τη σχέση τη θεωρείς τοξική, αυτομάτως δεν πρέπει να υπάρχει. Διώξτε... Εκεί ποιος είναι όμως, γιατί εκεί έχει είναι τα φως και λάμπουν τα μάτια. Άκου, κορίτσι μου, μόνο και μόνο που την είπες τοξική, τελείωσε. Είπαμε, μακριά από τοξικές σχέσεις και τοξίνες. Άντε να το πω και αυτό, γιατί είναι λογοπαίγνιο. Ποιος το έχει βγάλει αυτό το λογοπαίγνιο. Εγώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Από τη στιγμή που η σχέση είναι τοξική, έχει τελειώσει μέσα σου, απλώς βασανίζεσαι για κάποιο λόγο ή συνήθειας ή αδυναμίας χαρακτήρος ή χαμηλής αυτοπεποίθησης. Το ότι προχωράς και έχει μπει στο μυαλό σου η λέξη αποθυμένο για κάποιο άλλο πρόσωπο, σημαίνει ότι η προηγούμενη έχει τελειώσει. Εμένα η λέξη αποθυμένο προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει να αφήνω αποθυμένα. Αν νομίζεις ότι αυτό το αποθυμένο, εάν το προχωρήσεις,
θα σου ανεβάσει την ψυχολογία, τελειώνεις το ένα και να δεις τι γίνεται με το αποθυμένο. Ψάξ' το κι αυτό, μην μείνει αποθυμένο, είναι κρίμα. Τελείωσα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε όλα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά συμφωνήσαμε σε όλα. Έλα, Παναγία μου. Τι κάνουμε με τις πεθερές που δεν μας συμπαθούν? Έχεις μια εμπειρία εσύ, μπορείς να το αναπτύξεις. Εγώ τα πήγαινα πάρα πολύ καλά με την πεθερά. Τι λες καλέ! Την πεθερά μου. Τα πήγαινες εσύ καλά με την πεθερά σου. Γιατί εγώ ήμουν στην Αθήνα και εκείνη εκτός Αθηνών. Δεν είχα. Καλά. Θα ξέχασες. Θα σου πω τώρα μία αλήθεια. Τώρα θα είναι η αλήθεια και δεν ξέρω γιατί. Θες να τσακωθούμε τώρα. Εγώ! Θα σου πω γιατί. Θα τσακωθούμε. Εγώ πήγαινα στην πεθερά μου και πήγαινα δίπλα της και πήγαινα στην πλατεία της, έπαιρνα παγωτάκι, ξάπλωνα δίπλα της, τρώγαμε μαζί, κουβεντιάζαμε. Δεν σε έβριζε πάρα πολύ όσο κουβεντιάζαμε. Δεν έβριζε όταν παντρεύτηκα τον άντρα μου και μετά. Δεν έβριζε πριν. Έβριζε πριν γιατί δεν ήθελε ο γιος της να πάρει τραγουδίστρια. Και μετά από σε πήρε. Από τη στιγμή που με πήρε, ήρθε η πεθερά μου από κοντά και μου λέει: κοριτσάκι μου, θες να σου πω κάτι. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να σ' αγαπάω όσο και το παιδί μου. Θα ήταν τεράστιο το λάθος μου. Αν δεν άφηνα το γιο μου να σε πάρει. Είσαι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος και είμαι πολύ τυχερή που είμαστε μαζί και κάνουμε την παραίτσα μας και περνάμε ωραία. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά που ήμασταν στην Επίδαυρο δίπλα στη θάλασσα και είχε σκάλα και τσιμέντο, δεν είχε άμμουδιά. Και η γιαγιά μου είχε πάρει μια φουσκωτή βαρκούλα και την είχε αφήσει στο τσιμέντο δίπλα στη θάλασσα και σε είχε βάλει να τη γεμίζει τη φουσκωτή βαρκούλα με ποτήρια νερό θαλασσινό γιατί τη έκανε καλό. Με ποτήρια θαλασσινό. Ποτήρι την είχε βάλει να τη γεμίζει. Κοίταξε κάτι, εντάξει, καημένη. Και εγώ στη θέση τη και στην ηλικία τη μπορεί να ζητούσα κάτι τέτοιο. Επίσης θυμάμαι ότι όταν είχε πάει πρώτη επίσκεψη στο σπίτι τη μαζί με τη μαμά σου, σα έδιωξε και τη δίνει. Δεν μα έδιωξε. Τι σα είπε. Είπε λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή για τη μαμά μου. Στην πεθέρα λέει ήρθα κι εγώ. Και λέει η πεθερά μου, βέβαια λέει λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Τώρα αυτά θα κουβεντιάσουμε. Δεν είπε να πάρει την κόρη σου και να φύγετε. Όχι, δεν το είπε. Είσαι το κάνει επίτηδε, δεν πειράζει. Την αγαπάμε τη γιαγιά και που ήταν έτσι. Δεν ζει πια αυτή η γιαγιά μου. Αλλά την αγαπούσαμε παρόλο που ήταν έτσι. Την αγαπούσαμε και με αγαπούσε πάρα πολύ. Μου είπε, παιδί μου, το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να μην σε αφήσω να πάρει το γιο. Όπως καταλαβαίνετε, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι ότι μετά από κάποια χρόνια μένουν μόνο τα καλά από αυτήν. Άνοιξα, Παναγία μου. Οπότε τα κακά ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστείτε, αλλά θα έρθει η μέρα που δεν θα τα θυμάστε καθόλου. Λοιπόν, θα σας θυμίζει η κόρη σας και εσείς θα την βγάζει στην πρέλη. Ξανακάνε την ερώτηση. Τι κάνουμε με τις πεθερές που δεν μας συμπαθούν? Το κορόιδο. Είναι αυτή η απάντηση. Ναι, και τι θες, αν αγαπάς τον άνθρωπό σου πραγματικά, αγάπα τον άνθρωπο αυτό με τα λαλώματά του. Τα δικά του, όχι τον γύρο του. Ναι, πρόσεξε κάτι, δεν είναι ο γύρο του ο άνθρωπος που τον έφερε στον κόσμο. Θα βρεις έναν τρόπο. Να το κάνεις χωρίς ένα τύχημα. Η ζωή, αγάπη μου, χωρίς ευελιξίες. Να είσαι ευέλικτη. Θα βρεις τον τρόπο, θα βρεις το κουμπί της και σιγά σιγά θα τη φέρεις στα νερά σου. Ας την να λέει, λέει εκείνη, αγάπη εσύ, με την αγάπη σιγά 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 θα τη φέρεις με τα νερά σου. Αν πια είναι τόσο στραβόξυλο που ό,τι και να της κάνεις δεν τη φέρεις στα νερά σου, προσπάθησε να αποφεύγεις με έναν τρόπο να έρχεσαι σε επαφή μαζί της όσο μπορείς. Παιδάκια έχετε με τον άντρα σου. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Θα πρέπει να της τα πηγαίνει, κατάλαβες. Συμφεροντολόγα. Όχι, αν πρέπει να της τα πηγαίνει, δεν μπορεί να αποφεύγει να τη συναντάει. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα πρέπει να της πηγαίνει τα παιδιά, κατάλαβες. Ναι, αλλά νιώθω άσχημα να την αδώσει. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τώρα όμως δεν ξέρουμε. Είναι σίγουρο ότι και εσύ έχεις ένα στρωτό χαρακτήρα. Μήπως σου φταίνε όλα. Όλες οι συνδρομητριές μου έχουν σωστό χαρακτήρα και στρωτό. Δεν ξέρω, πάντως εγώ με την πεθερά μου τα πήγαινα πολύ καλά. Το ξαναλέει, μήπως δεν το πιστέψατε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς ξέρεις ότι έχει έρθει η ώρα να χωρίσεις? Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή, ρε. Ήθελες πάντα να σου την κάνουν? Ναι, ήθελα πάντα να μου την κάνουν, αλλά εδώ θα απαντήσεις εσύ ξύπνα, πιες το τσάι σου και πάντα. Βράζω. Γιατί δεν απαντήσω? Για να κοιμηθώ εγώ αυτή. Πώς ξέρεις όταν θέλεις να χωρίσεις? Ναι, για πες. Εσύ που είσαι η σοφή. Εγώ είμαι η σοφή. Δεν είσαι, αλλά για το συγκεκριμένο βίντεο ανάμεσα στις δυο μας. Όταν αυτά που σου αρέσανε πάνω του γίνανε αρνητικά. Όταν κάποτε σ' άρεσε που σ' αγκάλιαζε και τώρα δεν σ' αρέσει. Όταν κάποτε σ' άρεσε που σε φύλαγε και τώρα νιώθεις ότι μυρίζει το στόμα του. Μην προχωρήσεις πολύ παρακάτω, μας βλέπουν και παιδιά. Όχι, δεν πάω παρακάτω. Πια όταν φτάνεις σε ένα σημείο να μην σε ευχαριστεί η συντροφιά του και να υποφέρεις και να στεναχωριέσαι και να βρίσκεις τα τρωτά του που βρίσκονται με το χρόνο, χωρίζεις. Όχι ότι είναι απλό να χωρίσεις. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ δύσκολη πάντως. Επειδή δεν μου έχει τύχει να χωρίσω ποτέ εγώ άλλον όλο. Δηλαδή εγώ. Συγγνώμη. Σε χώριζαν όλοι.
Όχι, το αντίθετο ήθελα να πω. Τους χώριζες εσύ. Τους χώριζα εγώ. Άρα ξέρεις. Άρα ξέρω ότι πια εκεί που μου άρεσαν όλα αυτά που ήταν πάνω τους και στο χαρακτήρα τους, ξαφνικά έβρισκα ότι δεν σ' άρεσε. Είχαν απέσιο χαρακτήρα. Δεν μου φερόντουσαν καλά, δεν ήταν τρυφερή μαζί μου, δεν πάω. Δεν τις άρεσαν, δεν τις άρεσαν τελικά πια. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουν πότε πρέπει να χωρίσουν και πότε όχι. Απλώς μετά υπάρχει το πρόβλημα το κοινωνικό που είναι το γύρω-γύρω, τι θα πουν οι γονείς, τι θα πει η κοινωνία, τι θα πουν οι γείτονες, τι θα... όλα αυτά, που αυτά, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία σημασία, γιατί οι γείτονες δεν κοιμούνται μαζί σας, ούτε ξυπνάνε μαζί σας, ούτε θα κάτσουν να σας συμπαρασταθούν αν κάτι συμβεί. Όχι ότι έχω κάτι προσωπικό με τους δικούς μου γείτονες, ο Χριστός και η Παναγία. Εσύ μη χαρά τα πας με τους γείτονες. Ναι, καλά, πολύ καλά το πάμε. Αλλά εννοώ ότι μην δίνετε σημασία στο τι θα πουν οι άλλοι και πώς θα το πάρουν οι άλλοι. Είναι η ζωή σας και κάντε το όσο καλύτερη μπορείτε. Και αν πρέπει να χωρίσετε για να γίνει αυτό, η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Δεν είπε ότι τη νοιάζει τι θα πουν γύρω. Είπε πώς καταλαβαίνεις ότι πρέπει να. Βγήκα εκτό θέματο δηλαδή. Ναι, πότε καταλαβαίνει ότι πρέπει να χωρίσει για αυτά που σου είπα, κοριτσάκι μου. Πώ κάνει κι εσύ. Όλα καλά και όλα ωραία, αλλά το ροχαλιτό του φτάνει σε άλλα επίπεδα. Τι να κάνω. Να αλλάξει δωμάτιο, να πα σε άλλο να κοιμάσαι. Αν μένω στο Buckingham, λες τώρα. Σε περίπτωση που είναι ένα το δωμάτιο. Δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο. Όχι, δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο. Να πηγαίνει στο σαλόνι, δεν έχει καναπέ. Δηλαδή να κοιμούνται χωριστά. Κοίταξε, από τη στιγμή που δεν μπορεί, καταρχάς υπάρχουν κάποια μέσα πια, ένα πραγματάκι εδώ αυτοκόλλητο που βάζεις στη μύτη, θα πας σε ένα γιατρό και θα εξαντλήσετε το θέμα. Αν λειτουργούσε, μωρέ, αυτό δεν θα ροχάλιζε κανένας. Μάλλον δεν είναι και απόλυτο. Πάντως εγώ νομίζω ότι αν πάνε να το ψάξουν λιγάκι, κάτι θα υπάρχει. Μπορεί να έχει κρεατάκια, μπορεί να έχει κόχες που είχε και ο Γκλιάνος που ροχάλιζε πάρα πολύ δυνατά, αλλά τώρα τις έφτιαξε και πάλι ροχαλίζει. Αν μπορώ εγώ να προτείνω κάτι ως παθούσα, το μυστικό είναι να κοιμάσαι πρώτη. Γιατί άπαξ και κοιμηθεί ο άλλος πρώτος και ξεκινήσει το ροχαλιτό, δεν θα κοιμηθείς ποτέ ξανά. Φρόντιζε να έχεις ξαπλώσει και ήδη πριν ρίξει το πρώτο χασμουριτό του, εσύ να κοιμάσαι. Και το παραγγείλεις αυτό, δηλαδή παραγγέλλεται αυτό, γιατί εγώ ξαπλώνω, ναι. Ρίχνω ένα σπρί. Αυτό που διαφημίζουν, να τα πτυγλώσει. Πάντως, εγώ παίρνω αυτό το σπρέι και κοιμάμαι, παιδιά. Για επειδή ροχαλίζει ο μπαμπάς, κοιμάσαι ή από μόνη σου. Όχι από μόνη μου, σκέφτομαι ότι αν δεν κοιμηθείς καλά το βράδυ, όλη η άλλη μέρα πάει στραβά. Έχεις νεύρα και δεν μπορείς να αποδώσεις στη δουλειά σου και γενικά. Γι' αυτό πρέπει το βραδινό ύπνο με κάθε τρόπο να τον περιφρουρείς και να είναι τουλάχιστον 7 ώρες. Δεν μου αρέσει κανένας από τους άντρες που ξέρω να κάνω Tinder. Tinder είναι μια εφαρμογή που βρίσκεις μέσω ίντερνετ. Θες να απαντήσω εγώ ή να απαντήσεις εσύ. Απάντησε εσύ, γιατί είναι σύγχρονο. Υπάρχει, είναι σύγχρονο. Σύγχρονος τρόπος. Τα μοντέρνα θα τα παίρνω εγώ. Νομίζω ότι θα μπορούσες να κάνεις Tinder, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι στους άλλους. Μάλλον είναι λίγο δικό σου. Όλοι οι άνθρωποι ξέρουμε πολύ κόσμο, οπότε μου φαίνεται λίγο περίεργο το να μην σ' αρέσει κανένας από πουθενά, από όλους αυτούς που ξέρεις από γύρω-γύρω. Οπότε μήπως φοβάσαι εσύ. Δηλαδή, επειδή είχα περάσει και εγώ μια φάση που σας το είχα ξαναπεί πιο παλιά, πριν γνωρίζω τον Κλεάντη, που ενώ μου άρεσε κάποιος με το που έδειχνε ότι μπορεί να με θέλει, εγώ τρελαινόμουν και δεν τον ήθελα καθόλου μετά γιατί φοβόμουν. Μήπως έχεις πάθει το ίδιο ή μήπως έχεις ανεβάσει πάρα πολύ τα στάνταρτ σου επειδή φοβάσαι μη δεθείς με κάποιον, μη σε πληγώσει, μη οτιδήποτε. Αν δεν είναι τίποτα από αυτά και απλώς θεωρείς ότι όλοι αυτοί γύρω σου δεν κάνουν για σένα. Κάνει ένα Tinder, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψεις με σένα αυτό. Γιατί δεν σου αρέσει κανένας. Μωρή, γιατί να κάνει Tinder, τι πράγματα είναι αυτά με τα Tinder τώρα. Δεν ξέρετε το Tinder, θα σου πω. Θα ζήσει, δεν είναι τόσο κακό το Tinder. Μπέσει Αργυράκι εναντίον Tinder, 2021. Tinder είναι αυτό που μπαίνεις μέσα και κάνεις γνωριμίες. Ναι. Και θα διαλέξει μέσα από εκεί, θα κάνει γνωριμία μέσα από εκεί. Μα δεν της αρέσουν οι γύρω-γύρω της. Πέρσι μου έκανε πρόταση γάμου και φέτος αραβωνιάστηκε άλλη. Και τελείωσε εκεί. Δεν μου λες, είπες να έχουν περιορισμό λέξεων οι ερωτήσεις. Έχουν περιορισμό λέξεων αναγκαστικά. Ωραία, παιδί μου, πες το μου αυτό. Γιατί τόσο πολύ λακωνικά να μας λένε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή θα τρελαθώ. Κοίταξε, άμα πέρσι της έκανε πρόταση και φέτος αραβωνιάστηκε άλλη. Λογικά του είπε όχι. Της έκανε πρόταση. Αν αυτή είχε πει ναι, δεν θα είχαν παντρευτεί. Της έκανε πρόταση γάμου. Ναι. Το συζητάγανε, το καλλιεργούσανε. Μέχρι που βρέθηκε μια τσούπρα άλλη, η οποία είχε, του κόλλησε και που είδε ότι. Γιατί αυτή του μπορεί αυτό να τη κόλλησε, γιατί δεν του κόλλησε αυτή. Θέλω να πω ότι του έκανε κλικ στην πορεία του χρόνου κάποια άλλη. Και από τη στιγμή που έκανε κλικ κάποια άλλη, έγινε αυτό που έγινε. Να ζήσετε ιστορία... να το θυμόσαστε, να βρεις άλλο καλύτερο. Αυτή η ιστορία δεν είναι τίποτα συνήθιστη. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ μέσα από λεπτό σε λεπτό μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή και ένα κλικ. Να υπάρξει ένας κεραυνοβόλος έρωτας, ένας έρωτας με την πρώτη ματιά. Άρα, τι τώρα, μιλάμε για ένα χρόνο, εδώ μπορεί σε
5 μέρες, σε μια μέρα να γίνει το κλικ. Έγινε το κλικ. Οπότε τι νόημα έχει να παντρευτεί, να θέλεις, να στέκεσαι και να διαρωτάσαι για μια υπόθεση η οποία έχει λήξει από τον άλλον. Και είναι νοσηρή. Και είναι μια νοσηρή υπόθεση. Σου λείψε το νοσηρή όταν το έλεγα. Ναι, μου λείψε, δεν το περίμενα. Και μετά τελειώσαμε την εκπομπή και μου είπες γιατί. Γιατί βλέπω στον ύπνο μου τον κολλητό του. Βλέπεις τον κολλητό του γιατί είναι αποθυμένος σου. Μην τις βάζεις τώρα τέτοια στο μυαλό της της κοπέλας, γιατί μπορεί και να μην είναι καθόλου. Μήπως ήσουν εξισκέπαστη, μήπως είχες φάει πολύ. Να αποκλείσουμε πρώτα όλα τα άλλα που μπορεί να συνέβησαν. Ναι, τώρα το να βλέπεις τον κολλητό του σημαίνει ότι κάπου σου έχει κάτσει στην άκρη του μυαλού σου, κάπου σου αρέσει. Αυτό είναι κάτι που ξέρεις εσύ. Και επειδή η ερώτηση είναι με περιορισμένες λέξεις, είναι κάτι που εσύ ξέρεις. Αν υπήρχαν περισσότερες λέξεις, αυτό θα έλεγες. Μήπως τον βλέπω γιατί πραγματικά μου αρέσει λίγο. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουνα με μια σχέση, όλοι οι κολλητοί του δεν μου φαινόντουσαν καν σαν άντρες. Τους έβλεπα σαν ουδέτερα άτομα. Δεν τους έβλεπα ερωτικά. Δεν τους έβλεπα ερωτικά. Αυτομάτως δεν τους έβλεπα ερωτικά. Κάπου είχα διαβάσει ότι τα άτομα που βλέπουμε στον ύπνο μας δεν σημαίνει ότι αισθανόμαστε κάτι αντίστοιχο για αυτόν τον ίδιο που βλέπουμε. Κάπως μεταφράζει το υποσυνείδητό μας κομμάτια του εαυτού μας. Δηλαδή, αν ο κολλητός του είναι ένας τύπος ο οποίος ζει πολύ ελεύθερος και κάνει τη ζωή που θα σου άρεσε και χύμα και τέτοια, ότι σου ξύπνησε το κομμάτι αυτό του εαυτού σου, της ελευθερίας. Κατάλαβες, ενώ σημαίνει κάτι για σένα αυτό που είδες, όχι απαραίτητα για αυτόν ως πρόσωπο. Ναι, βεβαίως. Τον μπέρδεψα λίγο. Όχι, δεν τον μπέρδεψες καθόλου. Απλώς σκεφτόμουν όλη αυτή την ώρα που μιλούσες, ότι αν σου ήταν αδιάφορος και απλώς τον έβλεπες στον ύπνο σου και δεν τον έβλεπες καθόλου έτσι να σου κάνει και λίγο κλικ, δεν θα ερχόσουν να μας κάνεις την ερώτηση. Σόνι και δεν θέλει να σε κατηγορήσει τώρα, δεν σε κατηγορώ, αγάπη μου. Δεν σε κατηγορώ. Απλώς σου λέω ότι για να διερωτάσει γιατί το βλέπεις στον ύπνο σου, σου έχει μπει και από ανεπαίσθητα μέχρι αρκετά η ιδέα ότι γαμώτο, λες, μ' αρέσει κιόλας, το βλέπουμε στον ύπνο μου, τι γίνεται εδώ, και αρχίζεις και φοβάσαι και ζητάς βοήθεια. Τη δώσαμε, γιατί ζητάς βοήθεια, ε? Της έδωσες βοήθεια? Με αυτά που είπες ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ σου έδωσα βοήθεια, σώθηκες. Αχ, κορίτσια, το δράμα μου. Είχε παραλείψει να μου πει ότι ήταν παντρεμένος με ένα παιδί. Αυτό είναι ένα κάποιο δράμα, απλώς νομίζω ότι η λύση είναι μία και είναι η γνωστή αυτή που φαντάζομαι θα ακολούθησες γιατί δεν μας λες. Όταν ο άλλος είναι παντρεμένος με παιδί και όχι χωρισμένος με παιδί που εκεί είναι μία τελείως άλλη αυτομάτως κατάσταση. Αυτομάτως είναι μία νοσηρή κατάσταση. Αφού είναι παντρεμένος είναι νοσηρή κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ό,τι και να σου πει θα χωρίσω και τέτοια, τα έχουμε δει στις ταινίες 100.000 φορές. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από τη στιγμή που σου έχει αποκρύψει ότι είναι παντρεμένος με παιδί και έρχεται κοντά σου, αυτός το έχει λύσει το θέμα του, είναι και παντρεμένος, έχει και παιδί και θέλει να κάνει μια παράλληλη σχέση, να ολοκληρώσει έτσι, να νιώσει και το ανδρικό του θέμα ότι πάει καλά, να επιβραβευθεί κτλ. Μακριά. Από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό το πράγμα, πώς το κρύβε? Γιατί αυτό δεν κρύβεται και εύκολα παντρεμένος, πρέπει να πάει και στο σπίτι. Δεν κρύβεται άμα είναι στην αρχή της σχέσης και βγαίνετε για καφέ και τέτοια. Θα λέει πάω σπίτι μου στην οικογένειά μου. Θα αναγούσε τον μπαμπά του και τη μαμά του, ενώ θα πηγαίνει στη γυναίκα του, έτσι. Πάμε στην επόμενη. Ντρέπομαι, είπε. Πάει το πρωί στο μπάνιο με τον καφέ του. Δεν είναι δράμα, αλλά είναι φυσιολογικό. Αλλά πώς δεν είναι φυσιολογικό, Παναγία μου? Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αφοδεύσει. Δεν είπε ότι αφοδεύει, είπε απλώς ότι πάει στο μπάνιο. Ε, τι πάει να κάνει στο μπάνιο? Δεν ξέρω, Παναγία μου. Γιατί έκανα τελικό. Έκανα την εικόνα εγώ, αυτός να φοδεύει και να πίνει σιγά σιγά το καφέ του. Έτσι το πίνει το καφέ του. Και να κοιτάς τις δουλειές σου, εκκρεμότητές του. Γενικότερα καλό δεν θα ήταν αυτά τα δύο να τα διαχωρίσουμε. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι τώρα τον άνθρωπο να φοδεύει. Μην το σκέφτεσαι! Σταμάτα να σκέφτεσαι τον άνθρωπο να φοδεύει. Άχι Θεού! Αυτό το κουτί που ανοίγεις και βάζεις τα χαρτιά. Ναι. Να έχει βάλει τον κάδο εννοείς. Με τον κάδο. Το κουτί που ανοίγεις και βάζεις τα χαρτιά. Τον κάδο, ναι. Και πάνω να έχει τον καφέ του. Και να θέλει λίγο να χαλαρώσει, να είναι μια στιγμή που θέλει να ολοκληρώσει την ευτυχία του. Έτσι το ολοκληρώσει! Από τη μία να χαλαρώνει και να ανακουφίζεται και από την άλλη να διαβάζει και τα νέα ή να βλέπει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν μέσα στο face ή στο mail αν είναι επαγγελματίας και το χρησιμοποιεί. Ναι. Και από εκεί πέρα να πίνει και το καφεδάκι του, δηλαδή δεν με χαλάει καθόλου με όλο αυτό. Και δηλαδή αν έπαιρνε να φάει και ένα toast θα σε πείραζε? Βέβαια τώρα, για εκείνον θα πείραζε πρώτα απ' όλα. Να σου πω, δεν μας είπες όμως πόση ώρα το κάνει αυτό. Άμα πάει και κάθεται μια ώρα μέσα κάνοντας αυτό, σίγουρα είναι πολύ ακραίο.
Η ώρα σε πειράζει. Κάτι, με συγχωρείς, αν αυτό το κάνει για ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, άντε το πολύ, θα μας ενοχλήσει. Γενικά εμάς δεν μας πέφτει λόγος να μας ενοχλήσει, γιατί δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά γενικά νομίζω ότι το μπάνιο συνήθως δεν τρώμε ούτε πίνουμε. Ε, έχω πίνω κανένα καφέ δάκι. Πίνεις καφέ κι εσύ στο μπάνιο. Τώρα τι να πούμε, δεν σώζεται αυτό. Πολύ καλά κάνει, θα πει τότε η μάνα. Δεν ξέρει πότε θα πάω να φάω τοστ, αλλά ίσως καμιά φορά θα πάω και θα, εκείνη την ώρα που θα είμαι λίγο χαλαρά και επειδή χρόνο δεν έχω, θα το ενσωματώσω. Δηλαδή και τον καφέ μου θα πιω λιγάκι και θα δω τις εκκρεμότητές μου. Δεν ενοχλώ κανένα, κλείνω και την πόρτα, χαλαρώνω. Το δικαιούμαι. Του το λύσαμε το πρόβλημα του ανθρώπου. Γιατί λύσαμε κανένα το πρόβλημα τόση ώρα. Καταρχάς αυτό που μου λες τώρα δεν είναι σωστό και θέλω να μου το επαναλάβεις. Φυσικά λύνουμε το πρόβλημα. Είπαμε είναι θέμα χρόνου. Να μας απαντήσεις ένα επόμενο πόση ώρα κάθεται μες στην τουαλέτα. Ένα τέταρτο, μια ώρα να ξέρουμε, να τις απαντήσουμε πιο σωστά. Θέλουμε να μας πεις πόση ώρα κάθεται στην τουαλέτα σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες. Όταν δεν είμαστε μαζί, ενώ στον ίδιο χώρο τον θέλω. Αλλά όταν είμαστε μαζί, δεν τον θέλω. Αυτό που λέει δηλαδή μαζί δεν κάνουμε. Και χώρια δεν μπορούμε. Ναι. Δηλαδή ένα πράγμα αλόκοτο τώρα. Πολύ ταλαιπώρια μου ακούγεται εμένα όλο αυτό το πράγμα. Σαν να της αρέσει όπως τον έχει πλάσει στο μυαλό της ότι είναι και να μην της αρέσει το πώς είναι στην πραγματικότητα. Ναι, μπορεί όταν είναι από κοντά να βλέπει κάποια πράγματα τα οποία να τη στεναχωρούν ενώ να τον αγαπάει. Και απομακρύνοντας το χρόνο και πηγαίνοντας σπίτι του και παίρνοντας το διάστημα να θυμάται μόνο τα καλά και να τον θέλει και να μην έχει γίνει ο κύκλος ακόμα που είπα στην αρχή. Θα γίνει ο κύκλος και πρέπει λοιπόν. Να, λοιπόν, άσε λοιπόν και να γίνει ο κύκλος του πράγματος. Όλα θέλουν τον κύκλο τους. Βλέπω ότι το έχω ρε παιδί μου, το έχω. Τι έκρηξη αυτοπεποίθησης ήταν αυτή. Θέλω να βοηθήσω, κατάλαβες. Αυτή τη φορά αυτό που θα πω θα είναι αυτό και όχι άλλο. Γιατί τόση ώρα τι έλεγες ήταν άλλο. Όχι δεν ήταν άλλο, αλλά τώρα αυτό που θα πεις θα συγκεντρωθώ πολύ γιατί πραγματικά νομίζω ότι πρέπει όσο μπορούμε να βοηθάμε. Και να βοηθάμε πραγματικά, ουσιαστικά. Με χώρισε επειδή κανένας μας δεν είχε αυτοκίνητο, είπε. Το σπίτι μου είναι 15 λεπτά περπάτημα από το σπίτι του. Μα τη χώρισε γιατί δεν είχε αυτοκίνητο. Μάλλον δεν σε χώρισε γι' αυτό. Μάλλον χώρισε για άλλα πράγματα τα οποία δεν ήθελε να εξηγήσει. Αλλά ορθώς, καλά κάνατε και χωρίσατε γιατί μάλλον δεν πήγαινε κάπου όλο αυτό. Και από το να καθυστερούσε κι άλλο αυτή η σχέση, χαμένος ευκαιρία ναι, να πας παρακάτω. Γιατί τώρα η δικαιολογία αυτή δεν είναι ακριβώς. Και ένα τελευταίο που νομίζω είναι αφιερωμένο σε σένα, οπότε θα το διαβάσω. Είμαι ερωτευμένη με τα γλυκά και η ερώτηση είναι πώς φεύγεις από μια τέτοια καταστρεπτική σχέση. Η σχέση με τα γλυκά είναι μια πάρα πολύ δυνατή σχέση. Προσυπογράφουμε και οι δύο. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή σχέση. Εμένα ξεκίνησε από όταν ήμουνα στην κοιλιά της μαμάς μου, που και της ίδιας της άρεσαν πάρα πολύ τα γλυκά και εγώ μέσα, σαν μωρό πριν γεννηθώ, περίμενα έτσι. Να οι παγλαβάδες, να τα γαλακτομούρικα, να οι τουλούμπες. Έμαθα κι εγώ στη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι μια μεγάλη εξάρτηση. Όπως είναι το τσιγάρο που δεν μπορεί να κόψει κανείς, όπως είναι και κάποια άλλα πράγματα. Έτσι είναι και το γλυκό. Το ότι αγαπάς πάρα πολύ το γλυκό, σίγουρα δεν είναι εύκολο το κόψεις, θα σε ακολουθήσει όλη τη ζωή, απλώς επειδή πλέον έχουν βγει και άλλοι τρόποι, δηλαδή να πάρεις στέβια να χρησιμοποιείς και να φτιάχνεις γλυκά με στέβια ή να παίρνεις γλυκά να μην έχουν πολλές θερμίδες. Δεν έχω άλλη λύση και είμαι απόλυτα σίγουρη, γυναίκα είναι. Ναι. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα είσαι και πολύ γλυκιά κορίτσι μου αφού τρως γλυκά. Συνέχισε έτσι, απλώς εντάξει, έλα το σέτα όσο μπορείς για να τα κόψεις πολύ δύσκολο. Συγγνώμη. Είμαστε παθούσες τώρα, δεν ξέρω τι να πούμε. Όσοι έχουμε μια τάση να έχουμε παραπάνω κιλά, που είναι πολύ ok να έχει κάποιος παραπάνω κιλά, μην το παρεξηγήσετε. Απλώς εμένα που έχει φτάσει σε σημείο που επηρεάζει την υγεία μου, οπότε τώρα προσπαθώ να τα χάσω πάλι. Οπότε όσοι είμαστε σε σημείο που μας προκαλεί πρόβλημα στην υγεία μας, πρέπει κάπως να το βάλουμε στο μυαλό μας και είναι δυστυχώς σκληρό, ότι θα πρέπει να προσέχουμε μια ζωή. Δεν αρκούν ούτε 5 μήνες δίαιτας, ούτε 10 μήνες διατροφής. Θα πρέπει να μάθουμε να τρώμε σωστά για μια ζωή. Και να μην αφήνουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα πω. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου την είχαν στείλει, γιατί θα μου γελάσει έτσι περίεργα. Τι ωραία που τα λέμε. Σε ευχαριστώ. Μου την είχαν στείλει πάρα πολλές κοπέλες και αγόρια, αλλά και επειδή ρωτήθηκε από πολύ κόσμο, είπα να την κάνω έτσι ξεχωριστά. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν σχέση και είναι ελεύθεροι. Αλλά πώς θα κάνουν σχέση ενώ είμαστε σε καραντίνα. Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή, βρε παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, άμα κανείς θέλει πάρα πολύ, όλο και κάποιο τρόπο θα γνωριστούν, πώς θα βγούνε, πού θα πάνε. Είναι. Εντάξει, μέσα από τα social media δηλαδή μόνο γίνεται. Ναι, δηλαδή μέσα από τα social media και μετά όταν φτάσει η ώρα να συναντηθούν, από εδώ, από εκεί, κλείνει και ανοίγει η καραντίνα, δεν είναι και σε συνέχεια
η καραντίνα, οπότε στα ενδιάμεσα θα υπάρξει ένας τρόπος. Ένα έξι άμα είσαστε στον ίδιο Δήμο. Ναι, ύστερα αν κάτι φουντώσει, έχετε και την υπομονή να περιμένετε. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε, ούτε να σας απογοητεύσουμε, ούτε να απογοητευτούμε κι εμείς, ότι η καραντίνα είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει για πάντα. Ναι. Λίγο υπομονή, παιδιά. Θα τελειώσει και θα βγούμε και θα γνωριστείτε και θα ερωτευτείτε. Ξέρω, αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ, δεν είναι απάντηση, αλλά νομίζω ότι έχουμε φάει το γάιδαρο και τη μισή ουρά. Μην ξεχνάς, αν αυτό είναι όταν πριν πολλά χρόνια που δεν υπήρχαν οι τρόποι να συναντηθούν. Τα social media, το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Το... Παιδιά, τότε τι κάναμε με τις πανδημίες που δεν είχαν τίποτα, ούτε τρόπο να ενημερωθούν, ούτε τίποτα. Οπότε αναγνωρίζω μέσα σε όλη αυτή την ατυχία, την καντεμιά και τη δυστυχία που υπάρχει γύρω από την καραντίνα, ότι είμαστε και τυχεροί έστω λίγο σε κάτι. Βέβαια, ότι μπορούμε και επικοινωνούμε. Εγώ έχω τον Άγγελο τώρα στην Ελβετία. Τον αδερφό μου λέει. Ναι, και τον παίρνω και βλεπόμαστε. Δεν είναι τρομερό αυτό πράγμα? Ή εσείς έχετε μια σχέση. Βλεπόσαστε κάθε μέρα όταν δεν μπορείτε να μέσα από τα social. Θα μου πεις το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο, βρε παιδιά. Αλλά δεν είναι πάντα ρόδινα τα πράγματα. Έρχονται και δύσκολες στιγμές. Και εκεί οπλιζόμαστε με πολλή υπομονή και εδώ είμαστε να παρακαλέσουμε, να βοηθήσουμε και να βοηθήσει ο καθένας τον εαυτό του με τον τρόπο του, να προσέξει ώστε πολύ πολύ γρήγορα, όσο γίνεται, να φτάσουμε σε ένα σημείο να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Παιδιά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Εξακολουθούμε να νιστάζουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε αυτό να μην επηρεάσει την απόδοσή μας. Φαντάσου και να μην νιστάζαμε δηλαδή, θα πούνε από μέσα τους τώρα. Λουκουμά, σας αγαπώ. Σας αγαπώ κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Μπράβο, μαμά. Από εμένα. Και εμένα. Πολλά πολλά φιλιά. Εμείς είμαστε, δεν έχει άλλους. Την αγάπη μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βιντεάκια της κορούλας μου. Και είμαι πάρα πολύ πολύ ευτυχισμένη. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι η Ευελίνα είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν χρειαζόταν να τέτοιες δηλώσεις, εγώ δεν είναι τίποτα, περίμενα. Είναι αυτό που βλέπετε. Ένα ζυμαράκι. Ζυμαράκι με είπες, μωρέ. Ένα ζυμαράκι χαρούμενο, είπε το παιδί της. Μα είναι καλό, δηλαδή ότι είναι εύπλαστη, ότι είναι ένα άτομο το οποίο προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι όπου πάει και όπου συνεργαστεί θα είναι αγαπητή. Και γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρη και κοιμάμαι ήσυχη γι' αυτό. Δεν είναι πολύ σημαντικό για μια μάνα αυτό? Ήταν πολύ σημαντικό. Απλώς τώρα ήταν μια άσχετη στιγμή για να το εκφράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Ευχαριστώ, το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Γεια! Να έχετε μια όμορφη μέρα! Σαν το Βοσκόπουλο πάλι εδώ. Εντάξει, ζουμαράκι. Τι κάνετε? Είπα ζουμαράκι. Με είπε, ναι!